θέμα υγείας, κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Αυτή τη φορά κοντά μας είναι η κυρία στο μέρος αυτό, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, είναι η κυρία Δυναμίδη Σιμέλα, κοινωνική λειτουργός, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Ψυχοκοινωνικών Μελετών. Καλησπέρα σας, κυρία Δυναμίδη. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η αφορμή για τη σημερινή μας συζήτηση είναι η Παγκόσμια ημέρα αυτισμού που είναι στις 2 Απριλίου. Πριν όμως φτάσουμε εκεί, γιατί η αιτία για να μπορέσουμε να κάνουμε μια τέτοια συζήτηση είναι σίγουρα η ψυχική υγεία που πολύ ταλαιπωρείται στις μέρες μας και πολλής λόγος γίνεται. Πείτε μας όμως λίγα λόγια για την εταιρεία. Η Εταιρεία Ψυχοκοινωνικών Μελετών είναι μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, οι γνωστές ΜΚΙΟ, δεν τρεπόμαστε να το πούμε εμείς, δραστηριοποιείται στον χώρο της ψυχικής υγείας και της ειδικής αγωγής 15 χρόνια και κάτι παραπάνω. Ξεκίνησε από μια ιατροπαιδαγωγική μονάδα στη Σαλαμίνα με σκοπό την καταγραφή και αξιολόγηση ατόμων με αναπηρίες και τη στήριξη μαθητικού πληθυσμού και από τότε μέχρι σήμερα αναπτύχθηκε και έχει δημιουργήσει 4 δομές οι οποίες είναι μία στη Σαλαμίνα που παραμένει αρχική, μία στο Πέραμα που είναι μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας για νήπια, παιδιά, νέους εφήβους και για ενήλικες. Είναι 2 δομές στο Δήμο Κερατσινίου Τραπετσόνας που συνιστούν ένα κέντρο ολοκληρωμένης παρέμβασης για τον αυτισμό και ένα κέντρο ημερήσιας φροντίδας για άτομα με νοητική υστέρηση και ήπιες ψυχιατρικές διαταραχές που λειτουργεί στην Τραπετσόνα και εξυπηρετεί εφήβους, νέους και ενήλικες. Όταν λέτε, για να μπούμε λίγο πιο μέσα στις έννοιες αυτές που μας παρουσιάζετε και για να καταλάβουμε ακριβώς ποιος είναι ο σκοπός και ο ρόλος των δομών αυτών που έρχεται δημιουργήσει, τι εννοείτε με την έννοια απασχολούν ή εξυπηρετούν εφήβους ή παιδιά? Εμείς εντωμεταξύ μπορούμε να βλέπουμε και το σήμα της Εταιρείας Ψυχοκοινωνικών Μελετών. Να γίνει και λίγο πιο γνώριμο. Ναι, ευχαριστώ. Κοιτάξτε, ο σκοπός της εταιρείας, του φορέα δηλαδή, είναι να σχεδιάζει, να αναπτύσσει, να υλοποιεί προγράμματα πρόληψης, διάγνωσης και αποκατάστασης υποστήριξης σε άτομα, είπαμε, σε όλο το φάσμα των ηλικιών, που αντιμετωπίζουν από πολύ απλές, από πολύ ήπιες δυσκολίες και παροδικές ίσως σε κάποια στιγμή της ζωής τους, μέχρι και σύνθετα σύνδρομα και σύνθετες διαταραχές, όπως ο αυτισμός. Τώρα, πώς υποστηρίζει αυτούς τους ανθρώπους, να το πούμε χειροπιαστά. Έτσι, τι σημαίνει. Τι σημαίνει. Βλέπουμε εμείς και βέβαια και κάποιες από τις δομές αυτές που μας είπατε. Ναι. Τι σημαίνει, πώς υποστηρίζουμε αυτούς τους ανθρώπους. Καταρχήν, στα κέντρα, στις μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας που λέμε, στο Πέρμα και τη Σαλαμίνα. Μπορούν να έρχονται εκεί οι άνθρωποι, να κάνουν αίτημα και εκεί να γίνεται αξιολόγηση, διάγνωση του περιστατικού και να μπαίνει σε κάποιο πρόγραμμα υποστήριξης, είτε χρειάζεται λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση, συμβουλευτική γονέων, ψυχοθεραπεία ενηλίκων, εκπαίδευση γονέων, ειδικά για τον αυτισμό. Όσο χρειάζεται να εκπαιδεύεται το παιδί, άλλο τόσο χρειάζεται να εκπαιδεύονται και οι γονείς. Οι γονείς είναι οι συνθεραπευτές, όπως λέμε. Για να πάμε παρακάτω στους ενήλικες, στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας στην Τραπετσόνα. Εκεί οι άνθρωποι εκπαιδεύονται ώστε να φτάσουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό αυτονομίας. Αυτό σημαίνει να μπορούν να ζουν με αξιοπρέπεια και με αυτονομία, αξιοποιώντας το μέγιστο των δυνατοτήτων τους. Δηλαδή, πράγματα που φαίνονται αυτονόητα σε εμάς τους φυσιολογικούς, σε εισαγωγικά, αυτοί οι άνθρωποι χρειάζονται εκπαίδευση για να τα μάθουν, όπως το να κυκλοφορούν με το λεωφορείο ή να πάνε στο σούπερ μάρκετ ή να κάνουν σχέση με ένα συνομήλικο. Βλέπουμε λοιπόν ότι εκτείνεστε σε όλο το φάσμα της καθημερινότητας, τη διευκόλυνση της καθημερινότητας και της ένταξης νέων εφήβων και ενηλίκων σε μια πιο καλή καθημερινή ζωή και πραγματικότητα. Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό είναι το θέμα της ένταξης, όπως είπατε, της κοινωνικής ένταξης. Ποια είναι η σχέση, γιατί εσείς έχετε μια εικόνα, της κοινωνίας απέναντι στα άτομα με κάποιες έτσι ιδιαίτερες ανάγκες ή που χρήζουν κάποια ιδιαίτερη φροντίδα.
Κοιτάξτε, εμείς σαν δομή είμαστε πολύ ανοιχτοί στην κοινότητα. Είναι η φιλοσοφία μας αυτή. Εμείς δουλεύουμε με τις αρχές, σύμφωνα με τις αρχές της κοινωτικής ψυχιατρικής. Δηλαδή, θεωρούμε ότι από μόνοι μας εμείς ή από μόνοι τους οι γονείς δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα. Θέλουμε την κοινότητα στο πλευρό μας, την ευρύτερη κοινότητα, και θεωρώ ότι την έχουμε. Την έχουμε. Όσο έχουμε προσπαθήσει, έχουμε βρει πόρτες ανοιχτές. Βέβαια, εξυπηρετούμε και ηλικίες που είναι, πώς να σας πω, ηλικίες απέναντι στις οποίες ο γενικός πληθυσμός έχει ευαισθησία. Ναι. Τα παιδιά δηλαδή και οι έφηβοι αντιμετωπίζονται από την κοινότητα με ευαισθησία. Πολλές φορές με ίκτο, με λύπη. Εμείς αυτή την ανάπηρη στάση ζωής, εμείς προσπαθούμε να την άρουμε. Δεν είμαστε σύμφωνοι. Εμείς θέλουμε να ζούμε είναι ισότιμοι οι άνθρωποι που εξυπηρετούμε με τον υπόλοιπο πληθυσμό. Σε γενικές γραμμές, το ότι υπάρχουν ταμπού δεν μπορούμε να το αρνηθούμε. Και δεν αλλάζει πάντα, σίγουρα και από τη μία μέρα στην άλλη. Πάντα υπάρχει φόβος για το τι σημαίνει αρρώστια, ψυχική αρρώστια. Υπάρχει προκατάληψη και οι ίδιοι γονείς πολλές φορές που έρχονται στο κέντρο έχει τύχει να πούν «Βρε παιδί μου, πολύ καλή η ψυχοθεραπεύτρια που έχεις, αλλά μήπως υπάρχει πίσω πόρτα να βγω για να μην με δουν στην αναμονή άλλοι άνθρωποι που τυχαίνει να τους γνωρίζω». Γι' αυτό μιλήσαμε για την κοινότητα και για το πόσο ανοιχτή είναι σε αυτό. Όμως αυτό έχει αλλάξει. Έχει αλλάξει μέσα σε αυτά τα 15 χρόνια, 16 που δραστηριοποιούμε στο χώρο. Πρέπει να το πω, έχει αλλάξει, είναι τα πράγματα καλύτερα. Ο κόσμος αντιμετωπίζει την ψυχική υγεία όχι πια με δέος και με άρνηση. Έχει έρθει πιο κοντά σε εμάς. Όλο αυτό το πόσα περίπου άτομα εξυπηρετείτε στις δομές σας? Για να μην μπω τώρα σε μια διαδικασία, πόσοι έχουν περάσει από εσάς αυτά τα 15 χρόνια? Κοιτάξτε τώρα, ο αριθμός μητρώου μας έχει ξεπεράσει το νούμερο 1000. Είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν και περάσει. Και καθημερινά πόσα παιδιά και ενήλικες συμμετέχουν στις δομές? Κοιτάξτε, στα κέντρα ημέρας για τον αυτισμό, καθημερινά βρίσκονται τουλάχιστον 40 άτομα. Καθημερινά. Και λέω 40, είναι περισσότερα, αλλά επειδή δεν έχουν όλα καθημερινό πρόγραμμα, κάποια έχουν 3 ή 4 φορές την εβδομάδα, αλλά ένα μέσο όρο 40 με 50 άτομα είναι κάθε μέρα στο κέντρο. Και να σας ρωτήσω και κάτι ακόμα. Ζούμε σε μία περίοδο που η οικονομική κρίση σίγουρα έχει πλήξει τους πάντες και βέβαια την ψυχική δομή το έχουμε δει επανειλημμένα και από αυτή εδώ την εκπομπή πάρα πολύ. Ναι. Εσείς πώς χρηματοδοτήσετε? Εμείς, κοιτάξτε, για τα κέντρα ημέρας του αυτισμού χρηματοδοτούμαστε 100% από το Υπουργείο Υγείας, από τον κρατικό προϋπολογισμό δηλαδή. Και επειδή η φιλοσοφία μας ήταν τέτοια και επειδή προσπαθήσαμε να κρατήσουμε το δημόσιο χαρακτήρα του κέντρου και δεν θέλαμε να επιβαρύνουμε τον κόσμο που εξυπηρετούμε... Για να παραμείνει δωρεάν για να παραμείνουν δωρεάν οι παροχές, δεν προσπαθήσαμε να εκμεταλλευτούμε άλλους πόρους αυτοχρηματοδότησης. Ό,τι πόροι πήγαμε να εκμεταλλευτούμε ήταν από συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το περιβόητο ΕΣΠΑ δηλαδή, που ποτέ δεν έχει έρθει στο δικό μας το χώρο. Μάλιστα. Άρα, η χρηματοδότηση τώρα είναι... Δεν υπάρχει χρηματοδότηση. Έχει κοπεί ο προϋπολογισμός μας στο 50% τουλάχιστον. Υπάρχουν πάρα πολλά χρέη. Υπάρχει προσωπικό που εργάζεται 7 μήνες απλήρωτο. Πάντως παραμένουν εκεί. Παραμένουν εκεί, ναι. Παραμένουν εκεί. Γιατί, ξέρετε, εμείς... Ειδικά με τον αυτισμό, επειδή έχει έτσι ιδιαιτερότητες, ξεκινήσαμε αυτό το κέντρο όχι γιατί είπαμε θα έρθουμε στο χώρο να κάνουμε μια αρπαχτή, να το πω λαϊκά, έτσι και να φύγουμε, ούτε επειδή εκείνη την εποχή μας άρεσε ο αυτισμός και τώρα τον ξεπεράσαμε, πάμε για άλλα. Επειδή έχουμε καταγράψει την ανάγκη αυτή που υπάρχει στην κοινότητα και επειδή θέλουμε πραγματικά να προσφέρουμε τις υπηρεσίες που χρειάζονται, γιατί δεν υπάρχει κι άλλο τέτοιο κέντρο ημέρας στην περιοχή του Πειραιά. Γι' αυτό λοιπόν κάνετε και μια δράση. Και κάνουμε πολλές δράσεις. Προσπαθούμε να δούμε την κρίση αυτή σαν μια ευκαιρία να βγουν και θετικά πράγματα. Ας πούμε, πριν από 15 μέρες περίπου, μας έκλεψαν. Είχαμε την ατυχία και εμείς να
Μας πήραν όλους τους υπολογιστές από το κέντρο που ήταν 14 και προσπαθούμε να αντικαταστήσουμε κτλ. Οπότε ήρθε ένα μήνυμα στο Facebook από έναν Έλληνα στη Σουηδία, ειδικευόμενο παιδοψυχίατρο, ο οποίος μας έστειλε ένα πολύ συγκινητικό έτσι, μήνυμα και μέσα σε άλλα έλεγε ότι λυπάμαι για την κατάντια της κοινωνίας μας και αυτό που μπορώ να κάνω να σας προσφέρω έναν υπολογιστή. Και πράγματι, μέσα σε 2-3 μέρες ήρθαν από την εταιρεία εκεί ο προμηθευτής και έφερε έναν ολοκένουργιο υπολογιστή. Θέλω να πω ότι, με αυτό δεν σώνεται η κατάσταση, αλλά θέλω να πω ότι μέσα από την κρίση και από ένα πολύ κακό γεγονός που μας συνέβη, τι θετικό βγήκε. Άνθρωποι που ακόμα έχουν ανθρωπιά, ρε παιδί μου. Αυτό. Φτάνοντας κάπου στο τέλος της σημερινής μας συζήτησης, θα ήθελα να μας πείτε λίγα πράγματα για τη δημοπρασία που κάνετε. Ναι. Να ευχαριστήσουμε. Και για μια άλλη μεγάλη προσφορά, επίσης. Ναι. Μας υποστηρίζει σταθερά ο ΨΑΚ και ο ΨΑΠ, οι Πανελλήνιοι Σύλλογοι Αμοιβόμενων Καλαθοσφαιριστών και Ποδοσφαιριστών. Μέσω του ΨΑΚ, λοιπόν, ο κορυφαίος Έλληνας μπασκετμπολίστας, ο Δημήτρης Διαμαντίδης, μας χάρισε μία φανέλα με την υπογραφή του, η οποία αυτή τη στιγμή είναι σε δημοπρασία και όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να δώσει προσφορά στην σελίδα μας στο Facebook. Επίσης, ο ΨΑΚ μας έχει προσφέρει μία φανέλα από το All-Star Game, που έγινε στην Πάτρα πριν από λίγες μέρες, με υπογραφές όλων των καλαθοσφαιριστών. Η ποδοσφαιρική ομάδα του Παναθηναϊκού επίσης, φανέλα με υπογραφές των παικτών και η ομάδα της ΑΕΚ και όλες αυτές θα βγουν σε δημοπρασία. Η διάρκεια της δημοπρασίας ποια είναι? Είναι μέχρι τις 2 Απριλίου, Παγκόσμια ημέρα αυτισμού, το έχουμε βάλει έτσι σαν ορόσημο. Ναι. Οπότε θα δοθεί. Και η δημοπρασία μπορεί να γίνεται μέσω του Facebook? Μέσω του Facebook. Ωραία. Ναι. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να σας ευχηθώ καλή επιτυχία. Και στην δημοπρασία που είναι ευχαριστούμε τώρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ευχαριστούμε πολύ. Επίσης, να πούμε ότι έχουμε και ένα πενθήμερο εκδηλώσεων, 29 και 30 Μαρτίου, στο Μολ της Αθήνας, με έκθεση των προϊόντων και διανομή έντυπου υλικού και ενημερωτικού σχετικά με τον αυτισμό, έτσι, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα. 31 Μαρτίου συμμετέχουν τα παιδιά μας στον ημιμαραθώνιο της Αθήνας και 1 και 2 Απριλίου στον ηλεκτρικό σταθμό του Πειραιά. Πλήθος εκδηλώσεων, ναι. Πλήθος δράσεων. Σας εύχομαι καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πάρα τόσο πολύ. Τόσο στις εκδηλώσεις, τη δημοπρασία βέβαια που και εμείς προτείνουμε να συμμετέχουν όλοι, για καλό σκοπό. Και σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Και εμείς ευχαριστούμε για το βήμα και για το χρόνο. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σας απόγευμα.